Βρισκόμαστε στο λιμάνι Απόστολος Παύλος. Πριν από λίγο κατέφτασε το πλοίο νήσος Μύκονος, από το οποίο αποβιβάστηκαν πάνω από 450 μετανάστες, εκ των οποίων οι 100 θα μεταφερθούν στο Παρανέστη. Μια καινούργια ομάδα προσφύγων όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στην πόλη μας. Αυτή τη φορά, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Δύο σοβαρές περιπτώσεις αντιμετωπίσαν το κλιμάκιο των γιατρών του κόσμου στο καράβι με δύο μωρά με αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε ότι είναι προτιμότερο να μην χωρίσουν τις οικογένειες και να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και μετά, όπως όλοι καταγράψατε, οι υπόλοιποι είναι νεαρά άτομα σε ηλικία με πολλά παιδιά, όπως είδατε. Υπήρχαν οι εφοριακοί και η ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η οποία χάρισε σε αυτούς τους ανθρώπους καροτσάκια, στις μητέρες και στα παιδιά. Και από εκεί και μετά θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί που υπάρχουν στο εκθεσιακό του Απόστολου Μαρδίδης εξακολουθούν και παραμένουν οι ίδιοι. Μετά από τόσες μέρες τα προβλήματα υγείας έχουν εξομαλυνθεί. Και από εκεί και μετά περιμένουμε τους επόμενους το Σάββατο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ισχυρή αστυνομική παρουσία για πρώτη φορά μετά από καιρό μας επέτρεψαν να εισέλθουμε στο χώρο αποβίβασης του λιμανιού. Είμαστε σήμερα εδώ, όπως και τις προηγούμενες φορές που καταφθάνουν τα καράβια με τους πρόσφυγες, ως δημοτική παράταξη του Δήμου Καβάλας, στην παράταξη πολιτών, για να προσφέρουμε το λιγότερο που μπορούμε έτσι, από την πλευρά μας στο δράμα που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και από τις εμπόλεμες περιοχές που έρχονται από την Συρία, να τους δώσουμε κάποια είδη τροφίμων, είδη καθαριότητας, μπουκαλάκια με νερό, ώστε να μπορέσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους να εξυπηρετηθούν με αυτή τη βοήθεια που τους παρέχουμε. Για μας και ως δημοτική παράταξη, αλλά και ως άνθρωποι που ζούμε σε αυτήν εδώ την πόλη, θεωρούμε ότι είναι μέσα στις αρχές και στις αξίες μας οι τέτοιες δράσεις αλληλεγγύης, και πόσο μάλλον στους ανθρώπους που γνωρίζουμε από τι περιοχές έρχονται και που πλήττονται από πόλεμο αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, στέλνουμε και ένα μήνυμα συγχρόνως στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο προς το δράμα αυτών των ανθρώπων, κλείνοντας σύνορα και μη τηρώντας επί της ουσίας μια συμφωνία που έχει ήδη γίνει. Βέβαια, από την πλευρά τη δικιά μας και όσον αφορά και την τοπική κοινωνία αλλά και την Ελλάδα, νομίζω ότι βλέπουμε ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από τους συνανθρώπους μας προς τους Σύριους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έρχονται από τις περιοχές της Ανατολής.